Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μεσημέρι Πέμπτης, εδώ ζωντανά για μια ακόμη φορά, ένα ακόμα μεσημέρι μέσα από το Άξιον και το Πρωτοσέλιδο. Έχουμε αρχίσει και μετράμε αντίστροφα. Λοιπόν, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην πρωτεύουσα του νομού βεβαίως και στο ντέρμπι εδώ, για πολλούς έτσι έχει χαρακτηριστεί, που εξελίσσεται η μάχη μεταξύ του Αλέκου του Πνευματικού και του Βασίλη του Νανόπουλου. Απόψε είναι και η δεύτερη έτσι κεντρική ομιλία του Βασίλη Νανόπουλου, της Συμμαχίας Πολιτών. Αύριο προφανώς θα είναι του κυρίου Πνευματικού. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση και μάχη. Ωστόσο, σήμερα το θέμα που έτσι έχει προβληματίσει και απασχολήσει δυσάρεστα, θα λέγαμε, είναι αθλητικό, δεν είναι πολιτικό. Έχει να κάνει με τον υποβασμό της ομάδας της Κορίνθου της ποδοσφαιρικής στο Α τοπικό, αν τα λέω και καλά. Δεν είμαστε αθλητική εκπομπή. Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος της κουβέντας μας για τους φιλάθλους, γιατί είναι αρκετοί και πολλοί και ενδιαφέρονται και έχουν πικραθεί, μιλάνε για μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της ομάδας της Κορίνθου. Στο δεύτερο μέρος της κουβέντας μας θα συνομιλήσουμε και θα ακούσουμε τις απόψεις του Δημήτρη του Προβή, με την ιδιότητα του πρώην να έχει διατελέσει πρόεδρος της ομάδας της Κορίνθου, αλλά και του Βασίλη του Δελή, συνεργάτης μας εδώ, αθλητικογράφος, που έχει πλούσιο το ρεπορτάζ και θα το διαβάσετε και αύριο στο Φύλλο της Πρωινής. Για την ώρα εμείς στεκόμαστε για μια ακόμη φορά στα δημοτικά της Κορίνθου και έχω σήμερα κοντά μου για μια ακόμη φορά τον Βασίλη τον Μπαλάφα. Καλησπέρα κύριε Μπαλάφα. Καλησπέρα σας κύριε Κασιφάτη. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, δεν λέμε ακόμα, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τους σταυρούς, θα το δούμε όμως στην πορεία και θα ζητήσω την άποψή σας. Και τον κύριο Πάνο Περιβολάρη, υποψήφιος επίσης στη Συμμαχία Πολιτών. Καλησπέρα, που προέρχεστε όμως από την κίνηση, την παλιά κίνηση πολιτών, ναι, έτσι, ναι. Δεν είναι, καλησπέρα, κύριε Πάνο. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε ακούσει τις τελευταίες ώρες πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την καταμέτρηση, τη σταυροδοσία του σταυρού των υποψηφίων. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά και στο Facebook και στο site και στα blog. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτά που όλα που έχουν κυκλοφορήσει δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ωστόσο, το γεγονός είναι ένα, ότι βρισκόμαστε μεσημέρι Πέμπτης και ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα σε ό,τι αφορά τη σταυροδοσία. Ας περάσουμε όμως να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ που έκανε σήμερα το πρωί ο Γιάννης Ομπρούτζος στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας από την υπεύθυνη εκεί, την κυρία Βούλα Σταυροπούλου, η οποία, όπως μας λέει τουλάχιστον από πλευράς Περιφερειακής Ενότητας, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα, θα έχουμε μάλλον αποτελέσματα αύριο το μεσημέρι. Απλώς ήθελα να πω ότι πράγματι ήταν δύσκολη αυτή η περίοδος για όλους μας, και περισσότερο για όλους τους υπαλλήλους που συμμετείχαν στην προετοιμασία της διενέργειας των εκλογών, και αυτό γιατί για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολύ, τουλάχιστον όσο εγώ είμαι υπάλληλος, διενεργούνται ταυτόχρονα τριπλές εκλογές. Η πρώτη Κυριακή είχαμε τη διενέργεια των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, και συγχρόνως θα έπρεπε να, μέχρι την Κυριακή, να έχει γίνει και το μεγαλύτερο ποσοστό, να έχει γίνει η προετοιμασία των ευρωεκλογών. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά πάρα πολύ δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, πράγματι όλοι οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στην προετοιμασία έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, και γι' αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Όλα κύλησαν ομαλά. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην διαδικασία προετοιμασίας, αλλά και στη διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων. Όλα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας είχαν συλλεχθεί όλα τα αποτελέσματα στην υπηρεσία μας από όλα τα εκλογικά τμήματα, και για τις περιφερειακές και για τις δημοτικές, είχαν καταχωρηθεί
και είχαν το κυριότερο απ' όλα, που είχαν μεταβωθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στις 6 ώρα το πρωί της Δευτέρας είχε γίνει ολοκληρωθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών και περιφερειακών και δημοτικών αρχών στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κύριε Σταυροπούλου, ό,τι έχει να κάνει με τα αποτελέσματα έχουν βγει ήδη? Υπέρ συνδυασμών, φυσικά, απόλυτα. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία για την διενέργεια των επαναληπτικών εκλογών, δηλαδή των 2 συνδυασμών, και για τις περιφερειακές και για τους 4 από τους 6 δήμους της περιοχής μας. Γιατί στο Δήμο Νεμέας και στο Δήμο Βέλου Βόχας τελείωσε την Κυριακή, εξελέγει δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή. Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία και σήμερα ολοκληρώνουμε την αποστολή των εκλογικών σάκων προς τους Δήμους, προκειμένου από αύριο να δοθούν στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Το μόνο το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί δεν μπορέσαμε από την Δευτέρα, έπρεπε με εντατικούς ρυθμούς να προετοιμάσουμε τη διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών, αλλά και τη διενέργεια βασικά των εκλογών Ευρωβουλής, των μελών της Ευρωβουλής, δεν ολοκληρώσαμε την καταχώρηση σταυροδοσίας σε όλους τους συνδυασμούς των περιφερειακών. Αν και αυτό δεν υποχρεούμεθα, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν μας δίνει καμία οδηγία, το Υπουργείο Εσωτερικών μόνο τους συνδυασμούς. Αυτό, όπως γνωρίζετε, την ανακήρυξη των υποψηφίων κάνει το πρωτοδικείο. Απλώς για να έχουν μία πρώτη έτσι, εντύπωση το πώς πήγαν οι υποψήφοι. Αυτά λοιπόν από την κυρία Σταυροπούλου. Ωστόσο, το θέμα της καθυστέρησης στην ανακοίνωση της σταυροδοσίας εδώ στο Δήμο της Κορίνθου έχει προξενήσει πολλά ερωτηματικά, απορίες εν πάση περιπτώσει. Δεν θα δώσουμε εμείς τις ερμηνείες, απλώς τα γεγονότα καταγράφουμε. Και κύριε Μπαλάφα, να ξεκινήσω την κουβέντα από αυτό ακριβώς το σημείο, γιατί και εμάς, ως δημοσιογράφους, μας ρωτάει ο κόσμος αν έχουμε κάποια στοιχεία, αλλά φαντάζομαι και εσείς που είσαστε, έχετε άμεσο ενδιαφέρον, προφανώς θα ξέρετε κάτι, γνωρίζετε ή δεν γνωρίζετε. Τι γίνεται με τους σταυρούς? Λοιπόν, κυρία Κασιμάτη, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, για να σας πω κάποια πράγματα, την περιμένω 4 ολόκληρα χρόνια. Την περιμένω από το 2010 για να μπορέσω να εξηγήσω, δεν μου είχε δοθεί η δυνατότητα, τι ακριβώς γίνεται στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Όπως πολύ σωστά ακούσαμε προηγουμένως και από την κυρία Σταυροπούλου, στην υπηρεσία δόθηκε μια τιτάνια μάχη για να μπορέσουν να προετοιμαστούν διπλές και τριπλές εκλογές. Ναι, τόσες κάλπες. Μιλάμε για κάλπες, μιλάμε για ψηφοδέλτια και μάλιστα οφείλω να σημειώσω κάτι που δεν ακούστηκε, ότι σε σχέση με εκλογές προηγούμενων ετών και πριν από το 2012, το προσωπικό το οποίο διατίθεται και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του και τους κανονισμούς του για τις εκλογικές ανάγκες, έχει μειωθεί στο 1/3. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβετε ότι όσα έχουν γίνει εκεί έχουν γίνει με το 1/3 του προσωπικού σε σχέση με παλαιότερα χρόνια. Επίσης θέλω να σημειώσω το εξής, και αυτό περίμενα να πω 4 χρόνια. Οι σάκοι των εκλογών δεν πηγαίνανε ποτέ και δεν πηγαίνουν στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας είτε στην πρώην Νομαρχία. Η Νομαρχία κάποιες χρονιές καταχωρούσε σταυροδοσίες δημοτικών εκλογών, καθαρά διευκολύνοντας, όπως ακούστηκε από την κυρία Σταυροπούλου, τη διαδικασία. Όχι μόνο δεν υποχρεούνται, για να υπάρχει μια ένδειξη, και τα καταχωρούσε από τα τηλεγραφήματα των δικαστικών αντιπροσώπων. Επειδή είμαι σε θέση να έχω δει ορισμένα από αυτά τα τηλεγραφήματα, θα ήθελα να πω ότι μου έκανε εντύπωση ότι για πρώτη φορά πάρα πολλά από αυτά ήταν πολύ κακογραμμένα. Δεν το λέω αυτό για κάποιους ανθρώπους που τα γράψανε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο από τα τηλεγραφήματα αυτά να βγάλει κάποιος άκρη και να καταχωρήσει σταυρούς. Πολλό δε μάλλον τη στιγμή που η οδηγία ήταν ρητή, η προτεραιότητα ήταν στο να καταχωριστούν σταυροί από τις περιφερειακές εκλογές. Οι σταυροί καταμετρώνται και πηγαίνουν στους συνδυασμούς και στους υποψηφίους από το πρωτοδικείο. Ουδέποτε υπάρχουν επίσημα αποτελέσματα που δίνουν οι νομαρχίες και η Περιφερειακή Ενότητα πλέον. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές, είναι ξεκάθαρο
Και θεωρώ, προσωπικά θεωρώ και από παλαιότερους που με ενημερώσαν, ότι πάντοτε το πρωτοδικείο καθυστερούσε. Πέμπτη βράδυ έβγαζε αποτελέσματα. Θεωρώ ότι επειδή ακριβώς η διαδικασία είναι και πάρα πολύ δύσκολη και οι υποψήφοι ήταν πάρα πολλοί και τα ψηφοδέλτια πάρα πολύ μεγάλα, θα προσέξατε νομίζω στα αποτελέσματα που δοθήκανε ότι έχουμε σχεδόν 1000 άκυρα ψηφοδέλτια στη διαδικασία αυτή των εκλογών. Είναι τεράστιο το νούμερο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Εγώ εκείνο που θέλω εσείς να πω. Εσείς τι δικαιολογείτε δηλαδή αυτή την καθυστέρηση? Βεβαίως. Όχι, εδώ δεν δικαιολογούμε. Όπως πολύ σωστά το δεύτερο ρήμα που χρησιμοποίησατε είναι πάρα πολύ σωστό. Κατανόηση. Είναι κατανόητο. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση απέναντι σε αυτό το πράγμα. Και εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί με όσα διαρρέονται και όσα λέγονται. Διότι είτε μπορεί να αποτελούν αποσπασματική εικόνα σε σχέση με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, είτε μπορεί να αποτελούν εικόνα κάποιας συγκεκριμένης δημοτικής κοινότητας ή κάποιου αθροίσματος δημοτικών κοινοτήτων. Εκείνο που πρέπει να ξέρουν όλοι οι πολίτες και όλοι οι υποψήφοι είναι ότι οι επίσημοι σταυροί βγαίνουν από το πρωτοδικείο, εκεί υπάρχουν οι σάκοι, εκεί υπάρχουν τα ειδικά βιβλία, τα πρακτικά, τα οποία έχουν συμπληρωθεί από τους δικαστικούς αντιπροσώπους και από εκεί θα μάθουμε, από εκεί και μόνο εκεί, θα μάθουμε τα αποτελέσματα αυτό πότε όταν θα γίνει, τα μάθουμε. Κύριε Μπαλάφα, έχετε ενημερωθεί, θα είναι μέχρι αύριο το μεσημέρι ή θα πάμε μετά τις εκλογές? Είναι πιθανό να πάμε και από Δευτέρα? Σε ερώτηση που. Εγώ το θεωρώ πιθανό, ναι. Το θεωρώ πιθανό και θα σας πω και γιατί. Σε ερώτηση που έκανα περνώντας προχθές από εκεί, μου είπαν ότι και εκεί αντιμετωπίζουν πρόβλημα προσωπικού. Πολύ λίγο το προσωπικό που διατέθηκε για αυτή τη διαδικασία. Πολύ σύνθετη διαδικασία. Και καθυστερεί, δεδομένου, όπως ακούστηκε από την κυρία Σταυροπούλου, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι πλέον γίνεται παράλληλη προετοιμασία και για τις ευρωεκλογές. Όπου και εκεί για πρώτη φορά έχουμε επίσης σταυροδοσία. Έτσι, άρα δηλαδή πρέπει να προετοιμαστούν πληροφοριακά συστήματα, πρέπει να προετοιμαστούν πρακτικά τα οποία θα περιέχουν και σταυροδοσία για πρώτη φορά σε ευρωεκλογές. Δηλαδή τώρα θα είναι πιο εύκολες οι δημοτικές και οι περιφερειακές εκλογές και πιο δύσκολες οι ευρωεκλογές. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να έχουμε κατανόηση. Εδώ πέρα η μάχη των εκλογών έχει να κάνει με μάχη ιδεών και προτάσεων και δευτερευόντως με μάχη αυστηρά προσώπων. Πριν πάμε όμως, κύριε Περιβολάρη, στη μάχη ιδεών που ανέφερε και ο Βασίλης ο Μπαλάφας και φαντάζομαι ότι αφορά και εσάς, είστε και εσείς ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος που συμμετέχετε πρώτη φορά, συμμετείχατε μάλλον πρώτη φορά, έτσι δεν είναι? Όχι, είναι η τρίτη φορά. Τρίτη φορά στα δημοτικά. Ναι. Ήμουνα... Αδιάβαστη με πιάσατε. Δεν πειράζει. Σαν το χρυσοκοίδι που μας έρχεται σήμερα. Ναι. Μου είχε κάνει την τιμή δύο φορές ο Μπάμπης ο Κασίμπης και το 6 και το 10 να είμαι υποψήφιος με την κίνηση πολιτών. Ναι. Μάλιστα. Είναι η τρίτη φορά λοιπόν. Λοιπόν, και η δική σας ερμηνεία είναι περίπου κάπου κοντά σε αυτή που κατέθεσε προηγουμένως ο Βασίλης ο Μπαλάφας, γιατί ακούσαμε κάποια πράγματα σε σχέση με αυτές τις λίστες που βγήκαν στο διαδίκτυο. Ποιοι εκλέγονται από την πλευρά Πνευματικού, ποιοι εκλέγονται από την πλευρά Νανόπουλου. Και ακούσαμε κάποια πράγματα ότι εσκεμμένα κρατήθηκαν χαμηλά κάποιοι σύμβουλοι, κάποιοι υποψήφοι, προκειμένου να δημιουργηθούν κάποιες εντυπώσεις. Το πρωτεύον για εμάς είναι να βγει ο συνδυασμός και θα βγει, το πιστεύω. Τώρα, όσον αφορά τους σταυρούς, ποιοι θα είναι μπροστά, ποιοι θα είναι πίσω, ειλικρινά σας μιλάω, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί όποιος θέλει να προσφέρει, έχει χώρο να προσφέρει και βρίσκει χώρο, έτσι. Είτε είναι εκλεγμένος, είτε όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην μάχη των ιδεών. Ποιο είναι το διακύβευμα αυτής της Κυριακής, κύριε Μπαλάφα? Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, φτάνοντας πλέον στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, είμαστε μπροστά σε μια πολύ σοβαρή απόφαση. Η απόφασή μας ως πολίτες, ως δημότες αυτού του Δήμου, του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων, θα δεσμεύσει τη δημοτική αρχή, θα δημιουργήσει μια νέα δημοτική αρχή για 5 ολόκληρα χρόνια. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα. Γιατί? Διότι εδώ υπάρχει από τη μία πλευρά ένα δεδομένο σύστημα εξουσίας, το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το γνωρίσαμε πάρα πολύ καλά, 8 ολόκληρα χρόνια, το οποίο μάλιστα κατά κάποιο τρόπο υποστηρίζεται και με τα δηλώσεων και με τα λόγων επάνω στις εξέδρες από ένα άλλο προηγούμενο σύστημα άλλων 8 ετών. Απέναντι, αυτά λοιπόν τίθενται απέναντι σε έναν συνδυασμό, απέναντι στη Συμμαχία Πολιτών που έχει πάρα πολλά φρέσκα πρόσωπα, έχει αποτελέσει έναν κατεξοχήν πολυσυλλεκτικό συνδυασμό, ο οποίος
έφερε πρόσωπα κοντά τα οποία προηγούμενες φορές δείχνανε ότι ήταν πάρα πολύ ετερόκλητα. Ναι. Εμείς λοιπόν καταφέραμε τέτοιες προσωπικότητες, θέλετε πολιτικά ετερόκλητες, θέλετε οτιδήποτε άλλο, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο, πολυσχηδές πρόγραμμα για όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων. Άρα λοιπόν, το διακύβευμα κατά τη γνώμη μου είναι ότι την Κυριακή συγκρούονται νοοτροπίες, συγκρούονται στάσεις και συμπεριφορές και οι δημότες θα κάνουν την επιλογή που πρέπει να κάνουν. Νομίζω ότι με αυτό το σκεπτικό θα οδηγηθούμε στις κάλπες. Πιστεύω ότι θα υπάρχει πάρα πολύ ήρεμο κλίμα και νομίζω ότι τελικά τη Δευτέρα ο Βασίλης Ωνανόπουλος θα είναι Δήμαρχος Κορινθίων. Μάλιστα. Κύριε Περιβολάρη, και απευθύνομαι σε εσάς γιατί δεν είστε μέσα σε κάποιο κόμμα, δεν έχετε καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία που κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται στο συνδυασμό του Βασίλη Ωνανόπουλου και γι' αυτό νομίζω μετράει ακόμα περισσότερο η δική σας η άποψη. Υφίσταται τελικά αυτό το πολυσυλλεκτικό που ακούμε κατ' επανάληψη να αναφέρεται από άλλους συναδέλφους σας μέσα στο συνδυασμό του Βασίλη Ωνανόπουλου? Καταρχήν. Δηλαδή, έχετε βρει κοινούς παρανομαστές? Καταρχήν, αυτό που θέλω να πω ότι σε όλες τις συγκεντρώσεις που είχαμε κάνει σαν παράταξη, σαν συνδυασμός, ποτέ δεν είχαμε μιλήσει για κόμματα, για πολιτικά κόμματα. Ναι. Είχαμε μιλήσει μόνο για ιδέες, προτάσεις, λύσεις για μια καινούργια πόλη σύγχρονη και φιλική στους ανθρώπους που κατοικούν. Τώρα από εκεί και πέρα, αν κάποιοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, εμένα δεν με ενδιαφέρει ειλικρινά. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι ενεργοί πολίτες και ενεργός πολίτης μπορεί να ψηφίζει ό,τι κόμμα θέλει και να έχουν προτάσεις και να θέλουν να βοηθήσουν. Μάλιστα. Και τι πρέπει να βαρύνει στην ψήφο αυτή την Κυριακή, έτσι, για να μας δώσετε το στίγμα σας? Λοιπόν, δηλαδή στην επαφή σας που έχετε, είσαστε επαγγελματίας, κινείστε μέσα στην Κόρινθο, με νέους ανθρώπους στην ηλικία σας. Αφού λοιπόν έχουμε ξεπεράσει το βουνό της ψηφοθυρίας, που περιλαμβάνει συγγένειες, φιλίες, υποχρεώσεις, αφού έχουμε τελειώσει με αυτά, επιτέλους πρέπει να κάτσουμε να διαβάσουμε το πρόγραμμα. Ναι. Πρέπει να δούμε τι μας λέει ο κύριος Πνευματικός για το συγκεκριμένο θέμα, τι μας λέει ο κύριος Ωνανόπουλος. Να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε, πού θέλουμε να πάμε την πόλη. Μας αρέσει αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή? Μας αρέσει η προοπτική του Ωνανόπουλου? Μας αρέσει η στασιμότητα του Πνευματικού? Το κλειστό κύκλωμα. Εμένα δεν μ' αρέσει. Μάλιστα. Και τι αντιπροτείνετε σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με την Κόρινθο, γιατί, στην εικόνα της πόλης? Ναι. Γιατί πολλοί συναδελφοί σας έχουν πει ότι εντάξει, δεν υποβαθμίζουμε, δεν μηδενίζουμε αυτά που έχουν γίνει, αλλά αντιπροτείνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Για μένα πρέπει να μας ξεκαθαρίσουν συγκεκριμένα πράγματα. Όπως. Δηλαδή, τι θα κάνουν με το υπόγειο γκαράζ, το οποίο επαναφέρεται, όχι βέβαια στα Περιβολάκια, αλλά έχω διαβάσει προς την Εθνική Αντίσταση. Ναι. Θέλουν να γίνει υπόγειο γκαράζ στην Κόρινθο? Γιατί εμείς δεν θέλουμε. Παράδειγμα. Ναι. Τι θα κάνουν με τα περιφερειακά πάρκινγκ? Έχουν κλείσει το πάρκινγκ εκεί στο λιμάνι που πάρκαρε ο κόσμος τους τελευταίους 3 μήνες. Έχει τελειώσει εδώ και 15 μέρες και δεν μας λένε τι θέλουν να το κάνουν. Θέλουν να το νοικιάσουν, θέλουν να το ανοίξουν, δεν ξέρω, ρωτάω. Άλλο θέμα. Η δημοτική αγορά είναι 3 χρόνια εγκατελειμμένη. Διώξαν τους ανθρώπους από τα μαγαζιά τους. Με την πρόφαση ότι είχαν χαμηλό νίκιο, ενώ θα μπορούσαν να το διορθώσουν μέχρι να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Τη μία λέγανε ότι θα το κάνουμε γυάλινο κτίριο, τετραόροφο, τύπου μολ κτλ. Την άλλη είδαμε μία πρόταση μοντέρνας αρχιτεκτονικής από κάποιον υποψήφιο. Μετά βγήκε ο δήμαρχος και μας είπε ότι θα το κάνουν σε κλασικό στυλ, ας πούμε, την αγορά. Τι θα κάνουν τελικά? Εμείς έχουμε πρόταση συγκεκριμένη. Και λέμε ότι η δημοτική αγορά θα παραμείνει ως έχει. Το υπάρχον κτίριο θα αναβαθμιστεί και θα κάνουμε ίσως μια προσθήκη σε λίγο πιο μοντέρνο σχεδιασμό για να συνδεθεί με τη νέα πόλη της Κορίνθου. Mm-hmm. Πολλά θέματα. Να μας πούνε για τις γαλάζιες σημαίες. Γιατί δεν έχουμε γαλάζιες σημαίες? Είναι πολλά τα θέματα. Ναι. Για την κοινωνική πολιτική. Είναι πάρα πολλά που απασχολούν και πρέπει να απασχολούν τον κόσμο. Πώς θα αυξήσουμε το εισόδημα? Είμαστε από τις τελευταίες πόλεις ανάπτυξη. Γιατί? Mm-hmm. Τι κάναμε γι' αυτό? Πάνω στο συγκεκριμένο, μια και μιλάμε για προγράμματα και προτάσεις, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κύριε Μπαλάφα. Εγώ θέλω να πω πάνω σε αυτά το εξής. Εκείνο το οποίο διαφέρει σε ό,τι αφορά όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, που πολύ σωστά είπατε, δεν μπορεί κανείς να τα μηδενίσει, μπορεί να τα κρίνει, μπορεί να κάνει αυστηρή κριτική, ορισμένα μπορεί και να μην του αρέσουν, αλλά εκεί που έχουμε τη μεγάλη μας διαφορά είναι στην κατεύθυνση. Όταν εμείς έχουμε δηλώσει
ότι εμείς θέλουμε η δημοτική αγορά της Κορίνθου να παραμείνει ο πυλώνας ανάπτυξης, ο πυλώνας της εμπορικής δραστηριότητας στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της πρωτεύουσας του Δήμου μας. Είναι ξεκάθαρο. Δεν είπαμε ποτέ, για παράδειγμα, ότι θέλουμε να την εκχωρήσουμε σε πολιτιστικούς συλλόγους. Ίσως ένα κομμάτι μπορεί να γίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Εκείνο όμως που λέμε ξεκάθαρα είναι ότι η αγορά, το παραδοσιακό εμπορικό κέντρο της πόλης, πρέπει να παραμείνει τέτοιο. Εάν θέλετε να το πάω και λίγο παραπάνω εγώ, η στόχευση είναι ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η Κόρινθος να γίνει μια απέραντη φραπεδούπολη. Όχι επειδή δεν πρέπει να γίνουν άλλα μαγαζιά, αλλά επειδή πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια δημοτική αρχή η οποία θα καθίσει και θα μελετήσει και θα δει τι έχουν σπουδάσει τα παιδιά των δημοτών του Δήμου Κορινθίων, όλου του Δήμου Κορινθίων, του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων, και έχουμε πολλά σπουδαγμένα παιδιά, έχουμε πολλά μυαλά, έχουμε πολλά πτυχία στο Δήμο Κορινθίων, τα οποία δεν έχει καθίσει καμία δημοτική αρχή να δει ποια είναι αυτά, και άρα λοιπόν να κάνουμε μια κατεύθυνση αναπτυξιακή σε αυτές τις δεξιότητες και τις ικανότητες. Καλό είναι να λέμε ότι δημιουργείται εισόδημα από την αγορά φραπέδων ή από τις μπύρες, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι για να υπάρξει. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι για να υπάρξει η κατανάλωση, θα πρέπει να υπάρξει εισόδημα. Δεν γίνεται να κάνουμε κατανάλωση σε τέτοιου δραστηριότητες χωρίς να έχουμε εισόδημα. Άρα λοιπόν, η πρόταση που κάνει η Συμμαχία Πολιτών σχετικά με τα επιχειρηματικά πάρκα, που νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος πιο καθήλυνα αρμόδιος από τον Βασίλη τον Ανόπουλο για να έχει στο μυαλό του μια συγκεκριμένη τέτοια αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό που λέμε ότι πρέπει να δώσουμε όθηση στις δραστηριότητες και την αγροτική παραγωγή, που, γιατί έχουμε και αγροτικό τομέα, μην το ξεχνάμε αυτό, έχουμε και αγροτικό τομέα στο Δήμο Κορινθίων. Η περιφέρεια του Δήμου Κορινθίων δεν είναι τυχαίο το ότι λέει ότι εγκαταλείφθηκε, κυρία Κασιμάτη. Δεν είναι τυχαίο. Το λένε οι άνθρωποι συνέχεια. Δεν είναι τυχαίο ότι το τουριστικό μας μέτωπο εγκαταλείφθηκε. Άντεξε όμως, ότι άνθρωποι... κράτησε δυνάμεις στην περιφέρεια ο κύριος Πνευματικός. Αυτό, γι' αυτό το λέω, ότι, γι' αυτό το λέμε ότι πάμε στο δεύτερο γύρο. Γι' αυτό είμαστε στο δεύτερο γύρο. Διότι εκεί μπορεί να έχουν λειτουργήσει υποχρεώσεις, δεσμεύσεις, εξυπηρετήσεις. Εγώ θα είμαι σαφής σε αυτό που σας λέω. Σε Δήμο Περιφερειακό υπήρξε μέχρι και δύο μέρες πριν τις εκλογές εκδήλωση η οποία έγινε σε τοπικό ΧΚΑΠΗ με υποψήφια στο συνδυασμό του κυρίου Πνευματικού, η οποία υποτίθεται ότι κάλεσε όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ για να τους μιλήσει για την νοσηλευτική. Δύο μέρες πριν τις εκλογές θυμήθηκε η συγκεκριμένη υποψήφια να τους μιλήσει για την νοσηλευτική. Δεν ξέρω τι έγινε, τι γινόταν τον προηγούμενο καιρό. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά έχουν τελειώσει την προηγούμενη Κυριακή. Αυτή την Κυριακή έχουμε να κάνουμε με μια συγκεκριμένη αναπτυξιακή κατεύθυνση, η οποία περιλαμβάνει κάθε συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει ο Δήμος Κορινθίων. Δεν μπορούμε να αφήσουμε άλλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Κορινθίων, δηλαδή την παραλία Καλάμια, εκεί που είναι τα βουναλάκια, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε άλλο πια παρατημένα σε μια περιοχή που είναι ευλογημένη για να μπορέσουν να έρθουν άνθρωποι και να φέρουν εισόδημα. Αυτά λοιπόν είναι οι προτεραιότητες που θέτει η Συμμαχία Πολιτών. Πέραν αυτού και το άλλο σημαντικό στοιχείο. Διαχείριση απορριμμάτων. Πρέπει πολύ να σταματήσουμε πια να βλέπουμε να καπνίζουν οι χωματερές στο Δήμο Κορινθίων. Mm-hmm. Οι χωματεροί, οι σκουπιδότοποι, αν δεν τους αρέσει η λέξη, στο Δήμο Άσουλεχίου, στον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Άσουλεχίου και στον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Τενέας, πρέπει να παύσουν να καπνίζουν. Διότι αυτό το πράγμα προσβάλλει και το Δήμο και τους δημότες. Μην ξεχνάτε, υπενθυμίζω, ότι ο κύριος Πνευματικός ήδη το 2006 εξελέγει με δύο στοιχεία. Το ένα ήταν ότι έλεγε ότι έχει τη λύση για τα απορρίμματα στο τσεπάκι του, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Το δεύτερο ήταν το νερό. Και το τρίτο, όχι, δεν είχε σχέση με πολιτική, ήταν μια συνεχής λάσπη απέναντι στο Θωμά το Θωμαΐδη. Έτσι το κρίνω εγώ. Ναι. Λοιπόν, πάνω κάτω, πόσα χρόνια είναι... 6 και 4, 4 και άλλα 4, πάνω κάτω 8 χρόνια μετά, έρχεται και πάλι και πολιτεύεται με τους ίδιους ακριβώς όρους. Αλλάζουν λίγο τα πρόσωπα. Πάλι για τα σκουπίδια θα μιλάμε, πάλι το νερό
το πηγαίνει ως ρουσφέτη στους πολίτες, λες και είμαστε στην υποσαχάρια Αφρική και περιμένουν κάποιοι ηθαγενείς το νερό. Το νερό είναι μια συγκεκριμένη, και εσείς ένα λέει συγκεκριμένο όμως, αγαθό. Γιατί είναι ένα θέμα που καίει αυτές τις μέρες και ειδικά τα τελευταία 24 ώρα. Και εσείς υποστηρίζει ο κύριος Πνευματικός και με έκτακτες συνεντεύξεις τύπου ότι το χρησιμοποιείτε προεκλογικά και χρησιμοποιείτε το πρόβλημα που προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα. Σας το θέτω, δεν θέλω να μου απαντήσετε τώρα, για να συνεχίσω με τον κύριο Περιβολάρη. Αναφερθήκατε σε συγκεκριμένα πράγματα, προτάσεις. Το υπόγειο γκαράζ, τα περιφερειακά πάρκινγκ, δημοτική αγορά, γαλάζια σημαία που δεν την έχουμε. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό βεβαίως. Μια παραλία έχει η Κόρινθος και αυτή να μην διαθέτει γαλάζια σημαία. Είναι για γέλια, για, για κλάματα, τέλος πάντων. Έτσι. Χωματερές που είπε ο κ. Μπαλάφαπες προηγουμένως. Λοιπόν, και τώρα σας ρωτάω, επειδή είστε ένας νέος άνθρωπος, είστε και νέα παιδιά και οι δυο, και υποτίθεται ότι πρεσβεύεται και μια άλλη τακτική και μια άλλη νοοτροπία. Το πρόγραμμα μετράει στον κόσμο. Το πρόγραμμα θα κάνει ο ένας 5, θα κάνει ο άλλος 7. Λίγο πολύ οι προτάσεις έτσι ψιλομοιάζουν, θα μου επιτρέψετε να πω. Εκείνο που μετράει αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπουμε ότι έχει ανέβει το θερμόμετρο, γίνονται και σκληραίνει ο αγώνας και οι επιθέσεις, και για επιθέσεις λάσπης ακούμε και από τις δύο τις πλευρές. Λοιπόν, εκεί λιγάκι να σταθούμε στη νοοτροπία της Συμμαχίας Πολιτών και ποια είναι τα δικά σας τα επιχειρήματα, τι αντιπαραθέτεται έναντι της πορείας ευθύνης του κυρίου Πνευματικού. Τα δικά μας τα... Υπάρχει αυτό, γιατί λέει, ας πούμε, η άλλη πλευρά ότι ο συνδυασμός σας υπόσχεται θέσεις εργασίας. Θα σας πω γι' αυτό. Γιατί έχω παράδειγμα προσωπικό. Ναι. Εμείς δεν λέμε ότι θα σε προσλάβουμε, θα σε πάμε στο εργοστάσιο, θα σε διορίσουμε εκεί, θα σε διορίσουμε εκεί. Εμείς λέμε ότι θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να έρθει νέο εισόδημα και επενδύσεις στην περιοχή, ώστε να δουλέψουμε όλοι. Ναι. Και να σας πω κάτι. Εμένα ο αδερφός μου είναι οικονομολόγος ο μικρός και είναι άνεργος. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε ο Βασίλης ο Άμπλος να τον βολέψει κάπου. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα λένε προς κατανάλωση. Να. Λοιπόν, εμείς έχουμε σχέδιο να προβάλλουμε τουριστικά την περιοχή, να βοηθήσουμε την αγροτική παραγωγή, γιατί αυτά συνδέονται. Παράδειγμα, πόσες αδερφοποιήσεις έχουν γίνει, έτσι. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, να πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο όλοι μαζί στο εξωτερικό, να βάζουμε λάδι και να ξαναγυρνάμε στην Κόρινθο. Πού είναι το αποτέλεσμα το συγκεκριμένο? Έχουμε ανταλλαγή προϊόντων. Αυτό, βέβαια. Δηλαδή, γιατί πάμε για το ταξίδι? Φτάσαμε στη Λατινική Αμερική πριν από κάποια χρόνια. Τι φέραμε? Σε λίγο θα φτιάξουμε στο διάστημα. Πού και το αποτέλεσμα μόνο θα είναι μηδέν. Έτσι. Έτσι. Εκεί, σε αυτά τα πράγματα έχουμε διαφωνία και θα τα αποδείξουμε στην πράξη. Για παράδειγμα, τα κουρασγερόπλια. Ναι. Που είχε μιλήσει ο κ. Ζαμπλή από το Σεπτέμβρη. Ναι. Πόσο τα πολεμήσανε και έλεος δηλαδή. Είπε ο άνθρωπος να κάνουμε κάτι καλό για τον τόπο και πέσανε να το φάνε όλοι. Είναι αυτή η πολιτική στάση σοβαρή ανθρώπου, είναι η πολιτική στάση δημάρχου? Να λέει ότι είναι ανέκδοτο. Και έτσι, τώρα να λέει θα τα φέρει αυτός. Έτσι ξεκίνησε. Αυτά είναι ντροπή. Πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι ή κάτι άλλο. Να διεκδικήσουμε και τα κίνητα, ας πούμε, από το Ταϊπέδ. Δεν το κατάλαβα. Τι θα είμαστε, θα τα παίρνουμε και θα λέμε δεν πειράζει, πάρτε τα αφού το είπε η κυβέρνηση. Πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι μετά τις εκλογές. Με δήμαρχο τον Ανόπουλο. Κύριε Μπαλάφα, είστε διατεθειμένοι να ακολουθήσετε αυτή την... Γιατί υπάρχει μια σκληρή μάχη τώρα, μια επιθετική πολιτική και από τις δύο πλευρές. Πέφτουν κορμιά, λένε τώρα, τις τελευταίες ώρες. Θα σας πω κάτι. Και στο θέμα του νερού, ότι το χρησιμοποίησε κατά κόρον ο συνδυασμός σας, προκειμένου να κερδίσετε, γι' αυτό ήρθαν αυτά τα ποσοστά. Αυτό είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Δήμαρχος χθες, στη συνέντευξη τύπου προχθές. Το έχει πει, εν πάση περιπτώσει, στις δηλώσεις του, ότι κάπως έτσι ερμηνεύεται το αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής, ότι έφταξε το νερό. Ωραία. Λοιπόν, εγώ εκείνο που έχω να πω για το θέμα του νερού είναι ότι το νερό χρησιμοποιήθηκε εξευτελιστικά από τον απερχόμενο δήμαρχο ως το καθρεφτάκι που μετέφερε στις διάφορες περιοχές του Δήμου Κορινθίων. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκείνος το χρησιμοποιεί και το χρησιμοποίησε εκλογικά, όπως άλλωστε έκανε και το 2010. Σε σχέση με τα διάφορα φαινόμενα που είχαμε, δηλαδή κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι να βρεθούν στο νοσοκομείο μόνο στην Κόρινθο, ο συνδυασμός μας, η Συμμαχία Πολιτών, εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο δεν υπάρχει καμία σκιά. Το μόνο που ζητούσε ήταν να μάθουμε τι συμβαίνει. Το δελτίο τύπου του κυρίου Νανόπουλου είναι πολύ συγκεκριμένο και σαφέστατο. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνομαι ότι ένα σύστημα, να το πω λίγο επιστημονικά, υποστηρικτών μέσω ειδήσεων, η αλήθεια είναι ότι άρχισε να μπερδεύεται, διότι
κατάλαβε ότι ο Νανόπουλος ο Βασίλης δεν κατέβαινε έτσι για πλάκα στις εκλογές. Ξέρετε, θα ήθελα να μου δώσετε λίγο το χρόνο να υπενθυμίσω τι λέγανε για τον Βασίλη τον Νανόπουλο. Λέγανε στην αρχή ότι δεν θα κατέβει. Ο κύριος Πνευματικός έλεγε ότι δεν αντέχει άλλο τη μοναξά του, αν θυμάστε. Έλεγε ότι θα δούμε αν θα κατέβει ο Νανόπουλος. Έλεγε ότι θα κάνουμε πλακίτσα. Και ξαφνικά είδανε. Ότι δεν ξέρουν ένα... δουλειά. Καλά, εντάξει, αυτό μπορώ να το... μπορούμε να το δούμε. Ποια δουλειά είναι η καθεμία. Θα σας πω σε λίγο για τη δουλειά. Λοιπόν, εκείνο που είδανε ξαφνικά ήταν ότι ο Νανόπουλος και δήμαρχος κατέβηκε και συνδυασμό 172 ατόμων παρουσίασε στους δημότες της Κορίνθου και έτοιμος ήταν, αλλά πέραν αυτού ήταν και έτοιμος να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε επικοινωνιακό τέχνασμα. Εκεί λοιπόν αρχίσανε να μπλέκουν λίγο τα σήματα. Γιατί τώρα που είπα και σήματα, κάποια σήματα πέφτουνε, δουλεύουν, καλά, εντάξει, ανεβαίνουν. Τα έχουμε πει και χθες και προχθές. Ναι, ξεκινάμε εκπομπές, σταματάνε τα ψηφιακά. Μπράβο. Μας έχουν ματιάσει, είπα χθες εδώ, με κάποιους άλλους καλεσμένους. Εκεί λοιπόν αντιλαμβάνομαι. Και όχι μόνο, το διευκρινίζω για μια ακόμη φορά, έτσι. Όχι μόνο το Άξιον, τον Ηλέκτρα, το Top, έτσι. Σωστά. Σκόρδα. Εκεί λοιπόν εγώ. Ναι. Εκεί λοιπόν εγώ αντιλαμβάνομαι, ότι καταλαβαίνοντας ότι υπάρχει τέλος πάντων και ένας αντίλογος, άρχισαν να μπερδεύονται και άρχισαν να θεωρούν ότι δημοσιεύματα τα οποία υπήρχαν, ενδεχομένως και πανελλαδικά, είχαν πηγή τον Βασίλη τον Νανόπουλο, κάτι το οποίο δεν ισχύει και δεν υπάρχει πουθενά. Όπως ας πούμε, εγώ δεν θα μπορούσα να πω ότι ο κύριος Φήμοτρο, όταν έλεγε ότι θα βγει με 15 μονάδες διαφορά ο κύριος Πνευματικός από τον πρώτο γύρο ή ότι έχει καθαρίσει, είναι δυνατόν εγώ και να βγω και να πω ότι του το έλεγε ο κύριος Πνευματικός? Αν είναι δυνατόν, προς Θεού να έχει συμβεί τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αλλά εκείνο που θέλω να πω τώρα εδώ πέρα στον πυλώνα μας είναι το εξής. Για να επανέλθουμε σε αυτά που αφορούν πλέον τους δημότες. Κυρία Κασιμάτη, αναδείξατε ένα θέμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε σχέση με το Πανεπιστήμιο. Ναι. Το καμπανάκι έχει χτυπήσει. Το Πανεπιστήμιο στην Κόρινθο αποτελεί τον έναν από τους τρεις πυλώνες ανάπτυξης σε σχέση με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας, πανεπιστήμιο. Εσείς κάνατε πρωτοσέλιδο, το έχω και εδώ και το φυλάω στα χαρτιά μου. Στο αρχείο σας. Στο αρχείο μου, το οποίο είναι ατελείωτο. Εδώ, εσείς το κάνατε πρωτοσέλιδο το θέμα. Συμφωνώ. Και πριν από μία εβδομάδα, νομίζω ότι ο κύριος Σκλιάς στη δική σας κάμερα έκανε εκ νέου δήλωση και είπε ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά πλέον και οριακά. Εδώ όμως λοιπόν, να σας διακόψω, γιατί οφείλω εγώ να καταθέσω και την άλλη πλευρά. Όταν θέσαμε το θέμα αυτό στη Δημοτική Αρχή, μας καθησύχασαν και μας είπαν δεν συμβαίνει τίποτα. Βέβαια. Εντάξει. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Οφείλω να το πω. Πώς δεν σας είπαν ότι δεν είναι δική τους ευθύνη? Γιατί εκεί θα είχαν και λίγο δίκιο. Δεν είναι μόνο δική τους ευθύνη, θα είχαν και λίγο δίκιο. Όπως ας πούμε, δεν είναι και μόνο δικό τους, είπαν ότι δεν είναι καθόλου δικό τους το έργο της διαδικτύωσης για το νερό. Έτσι, αλλά βλέπετε, κατατοδοκούν πάντα, πετάνε τις ευθύνες. Όπως τον Ξηριά, ας πούμε. Ο Ξηριάς όσο καιρό δεν γινότανε τίποτα, ήταν του Υπουργείου η ευθύνη. Άμα έμπαινε καμιά σιδεριά, την βάζαμε εμείς, ο Δήμαρχος των Έργων. Εντάξει, μετά όταν κάτι δεν ξαναγινότανε, ήταν του Υπουργείου. Εγώ λοιπόν θέλω να επανέλθω στο θέμα το βασικό. Εκείνο που έχουμε εμείς μπροστά μας ως δημότες να κρίνουμε είναι μια διαφορετική φιλοσοφία. Η φιλοσοφία αυτή έχει αναπτυξιακό πλάνο και δεν έχει αρπακολατζίδικα έργα δηλαδή της τελευταίας στιγμής, αρπακολατζίδικες απευθείας αναθέσεις, τσαπατσουλιές. Εγώ παρακολουθώ τη διάβγεια, δεν προλαβαίνω πλέον, πραγματικά δεν προλαβαίνω να δω τι γίνεται. Μόλις προχθές πάλι ακούσαμε για 100.000 λέει έργο το οποίο αναφέρεται σε παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου. Μιλάμε ότι αυτό γίνεται σε ένα Δήμο ο οποίος έχει διαθέσει ήδη 350.000 ευρώ για ασύρματο δίκτυο στο Δήμο και δεν, στην πόλη της Κορίνθου και δεν λειτουργεί εδώ και τόσα χρόνια. Ρωτάμε τι συμβαίνει, κανείς δεν απαντά. Έχουμε μπροστά μας τη μεγάλη ευκαιρία των δικτύων των οπτικών ινών. Πρέπει να την αρπάξουμε. Πρέπει να πάμε σε μορφές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Να εφαρμοστούν όλα εκείνα που θα σπάσουν τη γραφειοκρατία. Ο δημότης
που είναι στον Άσο, ο Δημότης που είναι στο Σοφικό, στον Κόρφο, να μην χρειάζεται στο Χιλιομόδι, στο Αγιονόρι, να μην χρειάζεται να κατεβαίνει στο Δήμο για να πάρει ένα χαρτί, να μπορεί ηλεκτρονικά, έστω και με κιόσκια που ενδεχομένως να χρειάζεται να δημιουργηθούν σε κάποιες περιοχές, επειδή μπορεί να υπάρχει αυτό που ονομάζουμε ψηφιακό χάσμα, θα το κάνουμε και αυτό να βοηθήσουμε να μειώσουμε και τις μετακινήσεις των δημοτών και να έχουν ηλεκτρονικά οι άνθρωποι με ψηφιακές υπογραφές τα πράγματα που χρειάζονται. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε σύστημα το οποίο θα παρακολουθεί την κίνηση των οχημάτων του Δήμου. Πρέπει να πάυσει άμεσα αυτή η ιστορία που παρακολουθούμε οχήματα του Δήμου, να τα καβαλάει οποιοδήποτε, ό,τι ώρα θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Είδαμε οχήματα του Δήμου να μεταφέρουν καρέκλες στο προεκλογικό κέντρο του κυρίου Πνευματικού. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν τα οχήματα και κάνουν ό,τι νομίζουν. Μάλιστα, ένας από αυτούς, δεν θέλω να τον κατονομάσω γιατί δεν έχει αξία τώρα, δεν έχει αξία να μπω σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή. Προχθές μου είπε: άμα θέλεις ρε μπαλάφα, έλα πάρ' το και οδήγησέ το κι εσύ. Λες και ήταν. Εντάξει, τώρα εσείς τα λέτε από τη μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Λοιπόν, ναι. Εγώ λέω λοιπόν: πάω στη λύση. Ναι. Και λέω: σύστημα τηλεματικής το οποίο θα ελέγχει. Σύστημα τηλεματικής, καταγραφή των προβλημάτων, πού καίγονται οι λάμπες, πού έχουμε προβλήματα, πού έχουμε λακκούβες, πού δεν έχουμε σιδεριές στους αγωγούς των ορίων και να πηγαίνουμε σε μια εβδομάδα να τα λύνουμε. Η καθημερινότητα του πολίτη, τα αδέσποτα, πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ζούμε μια απίστευτη κατάσταση. Μέχρι και άνθρωποι δαγκώνονται, πηγαίνουν στο νοσοκομείο και βλέπουν τα μικρά παιδιά μετά, δεν λέω ότι το κάνει η Δημοτική Αρχή, προς Θεού, μακριά από μένα αυτό, να κυκλοφορούν στον δρόμο και να βλέπουν φωλιασμένα ψόφια ζώα. Λοιπόν, μιλάμε για πράγματα απλά. Δυστυχώς, εγώ κάνω επίκληση στα αυτονόητα. Η Συμμαχία Πολιτών, εκεί αναφέρεται, κυρία Κασιμάτη. Στα αυτονόητα, τα οποία μπορούμε άμεσα να τα λύσουμε. Μάλιστα. Κύριε Περιβολάρη, τι θέλετε να συμπληρώσετε πάνω σε αυτά? Η πρόταση, αυτό είναι, αυτό μένουμε, αυτό εγώ που θέλουμε. Θέλω να πω ότι ο κόσμος, ναι. Εμείς δηλαδή, ναι. Εμείς είμαστε ο κόσμος, ζούμε καθημερινά τα προβλήματα, δεν έχουμε λεφτά, δεν μας πληρώνουν, δεν έχουμε να πληρώσουμε το ρεύμα, οι τράπεζες κυνηγάνε τον κόσμο. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια από την κεντρική πολιτική. Πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ναι, δεν φταίει όμως ο Δήμαρχος γι' αυτό. Όχι, μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις όμως να γίνει λίγο καλύτερη η ζωή. Mm-hmm. Να έρθουν αυτό που λέω, οι επενδύσεις, να έρθουν δουλειές. Ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Δεν μπορεί να παραμείνει αμέτωχος. Mm. Να λέμε ότι έχουμε 16 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο, όταν όλες τώρα τα σκουπίδια. Τι με νοιάζει εμένα, φίλε. Και τα έχεις 16 εκατομμύρια, τα κάνεις δηλαδή. Και ο άλλος πεινάει. Όχι. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τον κόσμο. Πώς θα βρουν δουλειά, τα νέα παιδιά. Αυτό είναι δηλαδή, εκεί πέφτει το βάρος και φαντάζομαι βεβαίως. Ότι για να το λέτε αυτό, τέτοια μηνύματα παίρνετε τέτοια από τον κόσμο. Τέτοια μηνύματα παίρνουμε, βεβαίως. Στην επαφή σας, αυτό σας ζητάει, αυτό σας... Είναι πολύ σημαντικό η εργασία, η ανάπτυξη, το έσοδο, να μειωθούν τα δημοτικά τέλη. Βαλόμαστε από παντού. Ναι, εμείς έχουμε τρόπο να τα μειώσουμε. Και με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Θα πάρουμε χρήματα από τη διαχείριση. Είναι κοστολογημένη η πρόταση του Λάμπρου του Κοστάρα των 300 ημερών με 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Μιλάμε με συγκεκριμένα πράγματα. Πώς θα πείσετε τον κόσμο ότι αυτά που λέτε θα τα κάνετε πράξη? Δεν μπορώ να τον πείσω εγώ τον κόσμο, είμαι κάπως μαγικά. Εγώ ξαναλέω και θα το ξαναλέω, διαβάστε το πρόγραμμα. Διαβάστε το πρόγραμμα και κάντε τις συγκρίσεις. Mm-hmm. Τίποτε άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση. Ζούμε εδώ, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας εδώ, δραστηριοποιούμαστε. Είμαστε οι τελευταίοι που θα κλείσουμε την πόρτα και θα φύγουμε. Και θέλουμε μια πόλη καθαρή, μια πόλη με ανάπτυξη. Mm-hmm. Για όλους όμως. Τελειώνοντας λοιπόν, κύριε Περιβολάρη, το μήνυμά σας στους Κορίνθιους που μας παρακολουθούν είναι οι τελευταίες ώρες πριν την επαναληπτική αναμέτρηση. Τελευταίες ώρες πρέπει να κάτσουν να σκεφτούν. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εκλογές για την Κόρινθο? Μιλάμε για 5 χρόνια. 5 χρόνια που μπορούν να γίνουν τα καλύτερα και τα χειρότερα. Εμείς πιστεύουμε προς το καλύτερο. Κύριε Μπαλάφα. Εγώ θέλω να πω, από ό,τι κατάλαβα κλείνουμε. Ναι. Εγώ θέλω να πω πάρα πολύ απλά ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι και σε μια εκπομπή μαζί με τον Πάνο τον Περιβολάρη. Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ 1,5 χρόνο για να φτάσουμε να βρεθούμε, μου επιτρέπεις να το πω πάνω αυτό, για να μπορέσουμε να βρεθούμε στον ίδιο συνδυασμό, όχι μόνο με τον Πάνο, και με άλλους ανθρώπους πολλούς που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους. Και αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Βέβαια, αυτό σημαντικό, έχουμε δηλαδή, ανάγκη, τοπικές κοινωνίες, έτσι. Εμείς τη διαβούλευση και τη συζήτηση που χρειαζόταν να κάνουμε μέσα στο συνδυασμό μας, την έχουμε κάνει και γι' αυτό έχουμε παράξει αποτέλεσμα.
θέλουμε να βάλουμε πίσω τα χρόνια εκείνα ή τις δράσεις εκείνες, αν θέλετε καλύτερα, οι οποίες θεωρώ ότι ήταν και μικροπολιτικές και ανερμάτιστες. Λέω παράδειγμα συγκεκριμένο, κάποτε η Δημοτική Αρχή, η απερχόμενη, έλεγε ότι αν ποτέ μπουν φανάρια στην Κόρινθο, θα σημαίνει ότι έχει αποτύχει η κυκλοφορική μας μελέτη. Το θυμάστε αυτό? Ναι. Τελικά φανάρια μπήκανε μια μισή εβδομάδα πριν τις εκλογές. Ναι, με για όλες λίγο αυτές, όμως, δεν λειτουργήσαν. Με όλες αυτές τις δεν λειτουργήσαν γιατί εγκλωβίστηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος πίσω από το φανάρι. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Με όλες αυτές τις τσαπατσουλιές που γίνανε, τις απροσεξίες σε σχέση με τους πεζόδρομους, αλλά και το πώς υποστηρίχθηκαν οι πεζόδρομοι, θέσεις πάρκινγκ, χώροι, μέσα συγκοινωνίας, τίποτα δεν υπάρχει από όλα αυτά. Ο εμπορικός κόσμος έχει κάνει 2 εορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, με κλειστό το πάρκινγκ. Μεγάλη εβδομάδα δεν μπορούσε να παρκάρει ο κόσμος να ψωνίσει. Απαράδεκτο φαινόμενο. Λοιπόν. Είχαμε την αναδουλειά, είχαμε και αυτό. Ναι. Αυτό απασχολεί τον κόσμο. Εμείς λοιπόν λέμε, δεν θέλουμε άλλο κλειστά συστήματα. Κλειστά συστήματα που να παίρνουν δουλειές και να γίνονται υποψήφοι. Κλειστά συστήματα που να αποφασίζουν αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών να κάνει εταιρεία μαζί με εργολάβο στο Δήμο. Λέμε ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν. Θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω. Δεν με ενδιαφέρει αν ενοχλούνται από αυτό που λέω. Το ξέρω ότι ενοχλούνται. Μπορεί όμως να είναι. Δεν λέει κανείς. Δεν είναι παράνομα κάποια βεβαίως πράγματα. Βεβαίως και δεν είναι. Τίποτα δεν είναι παράνομο. Δεν ξέρω ούτε, τι να σας πω τώρα. Μου θυμίζει και ένα τραγούδι που λέει παράνομος είναι ο δεσμός μας ή κάτι τέτοια. Λοιπόν, άκου, για να το ελαφρύνουμε και λίγο το πράγμα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν παρανομίες. Πολύ απλά μιλάμε για στάσεις και για συμπεριφορές. Εδώ έχουμε να κάνουμε με δεδομένες συμπεριφορές. Αυτές όμως, κυρία Κασιμάτη, οι πολίτες πηγαίνοντας στην κάλπη θα πρέπει να τις γνωρίζουν. Θα πρέπει να γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι κάποιοι υποψήφοι έχουν κάνει συγκεκριμένες δουλειές επί σειρά ετών με χιλιάδες ευρώ με το κορβανά. Με το δημοτικό κορβανά. Δεν πρέπει να το γνωρίζουν. Δεν λέει κανείς ότι αυτό είναι κακό, αλλά καταδεικνύει κάτι. Καταδεικνύει ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν δημιουργηθεί κάποιοι δεσμοί, κάποιες εκλεκτικές συγγένειες, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν είναι κακό μετά από 8 ολόκληρα χρόνια οι Κορίνθοι και οι Κορίνθιες να πούμε στην απερχόμενη Δημοτική Αρχή ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα κάνατε για μας αυτό το διάστημα. Καλά, κακά, άσχημα, υπέροχα, καταπληκτικά, ό,τι θέλετε πείτε το. Αλλά τώρα είναι η ώρα του Βασίλη του Νανόπουλου και ενός συνδυασμού με νέα πρόσωπα να αναλάβει τα ενία του Δήμου. Δεν γίνεται να έχουμε τους ίδιους και τους ίδιους να διοικούν τον τόπο. Οι ίδιοι και οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν και μάλιστα κατά καιρούς κάνει διάφορες αλλαγές στις θέσεις και τα λοιπά και στους συνδυασμούς. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει ένα συνδυασμό με νέα πρόσωπα μέσος όρος ηλικίας 43 έτη. Εμένα το δηλώνω εδώ, ποσός με ενδιαφέρει αν θα εκλεγώ προσωπικά. Θεωρώ ότι έχω κάνει ήδη πολύ μεγάλη δουλειά σε σχέση με το συνδυασμό, όπως και πάρα πολλοί άλλοι. Υπενθυμίζω ότι πάνω από 40 υποψήφοι του συνδυασμού μας δημοσιεύσανε περισσότερα από 70 άρθρα σε προεκλογική περίοδο. Εγώ ως δημοσιογράφος σας προκαλώ να μου βρείτε άλλη περίοδο που έχει γίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι δεν θα βρείτε περίοδο προεκλογική ποτέ που να έχουν κατατεθεί τόσες πολλές προτάσεις, ναι, από τόσα νέα πρόσωπα. Λοιπόν, αυτός είναι ο συνδυασμός μας. Ο Βασίλης Ωνανόπουλος είναι ένα καθαρό πρόσωπο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποδεδειγμένα είναι αποτελεσματικός σε αυτά που έχει κάνει. Κορονίδα του θεσμικού του ρόλου η έκθεση Κορινθία. Η έκθεση η οποία ξεκίνησε από 3 δωμάτια και έφτασε μετά από κάποια χρόνια να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη έκθεση μετά από εκείνη της Θεσσαλονίκης. Είναι ένας άνθρωπος της αγοράς και όχι ένας άνεργος, όπως με λυπεί το γεγονός ότι κάποιοι λένε στα ορθάδικα της Κορίνθου, θεωρώντας τους εαυτούς τους κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Εντάξει, προεκλογικά λέγονται πολλά. Προεκλογικά λέγονται πολλά. Να κλείσω με αυτό. Είπανε κάποιοι σε αυτή την προεκλογική περίοδο ότι με ποιους θα πάει ο Νανόπουλος να κερδίσει τις εκλογές. Ναι. Λυπούμε που κάποιοι θελήσανε να διχάσουν τον τόπο, θεωρώντας τον εαυτό τους ότι εκείνη είναι η ελίτ και αυτή που έχει ο Νανόπουλος είναι κάποιοι κακοί, του πεταματού, κάποιες δευτεράτζες. Η πλέμπα. Δεν ξέρω. Κάποιες δευτεράτζες. Λοιπόν, εγώ τον εαυτό μου δεν τον θεωρώ δευτεράτζα. Τελικά η κάλπη απέδειξε ότι δεν ήμασταν δευτεράτζες. Νομίζω λοιπόν ότι οι δημότες του Δήμου Κορινθίων έχουν τη χρυσή ευκαιρία την Κυριακή να πάρουν μία απόφαση. Μία απόφαση ανανέωσης. Και σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Ναι,
Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τι θα κάνουμε. Εκείνο που μπορούμε να υποσχεθούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θέλουμε να μας δώσουν την ευκαιρία να ξεκινάμε να υλοποιούμε ένα πλήρες πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταθέσει προς τους δημότες. Και νομίζω ότι στο τέλος της θητείας αυτής, της θητείας των 5 ετών, τότε θα μετρήσουμε τι καταφέραμε και τι όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω. Εμείς αυτό που θέλουμε και αυτό που θέλουν οι Κορίνθοι είναι αυτό που έχετε πει επανειλημμένες φορές, το λέγει ο κύριος Νανόπουλος και το χρησιμοποιείτε και ως σύνθημα στο προεκλογικό σας υλικό. Δήμος για όλους, έτσι. Αυτό το. Κανένας αποκλεισμός. Mm-hmm. Από πουθενά. Το κρατάμε. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω. 4 παρα 10 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας ήταν ο Βασίλης Ομπαλάφας και ο Πάνος ο Περιβολάρης από την Συμμαχία Πολιτών του Βασίλη Νανόπουλου. Είμαστε μια ανάσα πριν από την δεύτερη κάλπη αυτής της Κυριακής. Σημαντική, πολύ σοβαρή αυτή η εκλογική αναμέτρηση για την πόλη μας, για την πρωτεύουσα του νομού, για την Κόρινθο. Θα στείλουμε όλοι το μήνυμά μας πού θέλουμε να πάει αυτός ο τόπος. Λοιπόν, εμείς μένουμε εδώ για την ώρα, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, όπως είπαμε, και θα σταθούμε σε αυτή την δυσάρεστη, τη θλιβερή είδηση για τον φύλαθλο κόσμο της πόλης της Κορίνθου κυρίως, για τον υποβιβασμό της ποδοσφαιρικής ομάδας της Κορίνθου στο Α τοπικό. Θα συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Προβή, πρώην... Ναι. Μου επιτρέπετε, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω κατά αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο, αλλά θυμήθηκα και κάτι άλλο. Η Συμμαχία Πολιτών δεν θέλει να έρθει στα πράγματα για να αλώσει αθλητικά σωματεία, πολιτιστικούς συλλόγους, πολιτιστικές προσπάθειες κτλ. Το θυμηθήκατε, γιατί θέλουμε, εκεί είναι άλλο. Ναι, επειδή, το είπατε ναι. αυτό, επειδή το είπατε αυτό και κάποιοι, δυστυχώς mm-hmm. ή ευτυχώς, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, θέλανε να συνδέσουν τη μοίρα τους με αθλητικά σωματεία, αν θα πάνε Champions League, αν θα κάνουν το οτιδήποτε. Εμείς λοιπόν θέλουμε να εξασφαλίσουμε τους όρους ώστε όλες αυτές οι δραστηριότητες να γίνονται ελεύθερα και ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε δημοτική αρχή mm-hmm. και από τον οποιοδήποτε δήμαρχο. Πάντως αυτό το θέμα του υποβιβασμού, φαντάζομαι κύριε Περιβολάρη, θα το έχετε ακούσει και εσείς σήμερα, έτσι, συζητήθηκε έντονα. Είναι πολύ στενάχωρο. Αλλά πιστεύω ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Με λίγη προσπάθεια, λίγο πιο οργάνωση, λίγο πιο σοβαρότητα. Λοιπόν, διαφημίσεις και σε λίγο από τον Δημήτρη τον Προβή. Ήταν με την ιδιότητά του ως πρώην πρόεδρος, τέος πρόεδρος στην ομάδα της Κορίνθου. Και ο Βασίλης Οδελής εδώ, συνεργάτης μας, αθλητικογράφος, με πλούσιο ρεπορτάζ που θα υπάρχει και αύριο στο φύλλο της πρωινής.